Του περισσότερου προτάριδες περιλαμβάνουν οι επικαιροποιημένοι εκλογικοί κατάλογοι βάσει των οποίων θα διεξαχθούν οι εκλογέ της 7η Ιουλίου. Ωστόσο, την αυτοδυναμία φαίνεται πω κερδίζουν οι ψηφοφόροι άνω των 60 ετών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, σε σύνολο 9.903.864 εκλογέων, οι 881.891 είναι από 60 έως 65 ετών, οι 651.697 από 65 έως 70 ετών, ενώ 2.312.930 είναι ηλικίας άνω των 71 ετών. Πρόκειται δηλαδή για ποσοστό 38,73%, γεγονός που σημαίνει πως το εκλογικό σώμα των άνω των 60 ετών ψηφοφόρων βγάζει κυβέρνηση και μάλιστα αυτοδύναμη. Έχουν ε, ενδιαφέρον οι εκλογές που έρχονται? Ε, ναι. Ε, και έχουν. Θα ψηφίσετε? Όχι. Δεν δι? βαριέμαι. Διακοπέ ή εκλογέ. Και τα δύο. Θα πάμε μπάνιο και μετά θα ψηφίσουμε. Την ίδια ώρα, σχεδόν 6 στου 100 ψηφοφόρου θα βρεθούν ενώπιον τη κάλπη για πρώτη φορά. Πρόκειται για όσου εξασφάλισαν την κατάλληλη εκλογική ηλικία μέσα στην τετραετία που πέρασε χωρί εθνικέ εκλογέ, αλλά και σε όσου γεννήθηκαν το έτο 2002. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, οι εκλογικοί κατάλογοι περιλαμβάνουν 577.771 ψηφοφόρου που ψηφίζουν για πρώτη φορά ανάμεσά του και 58.544 λόγω πολιτογράφηση. Έχουν ενδιαφέρον οι εκλογέ που έρχονται. Έχουν. Θα πάτε να ψηφίσετε. Βεβαίω. Διακοπέ ή εκλογέ, τι διαλέγετε. Δια... Εκλογέ τώρα πρώτα. <laughs> Βεβαίω και έχουν ενδιαφέρον. Σε ποιο κομμάτι. Και όσον αφορά τον άνθρωπο και όσον αφορά ε, τον τρόπο ζωή των, των ανθρώπων. Ισχυρό εκλογικό σώμα αποτελούν οι ψηφοφόροι μεταξύ 42 και 59 ετών, οι οποίοι οι αθριζόμενοι φτάνουν τα 2.905.645 άτομα, ποσοστό δηλαδή 29,34%. Στις ηλικίες μεταξύ 30 και 41 ετών αθρίζονται 1.689.456 ψηφοφόροι που αποτελούν το 17,05% του εκλογικού σώματος. Η πιτσιρικαρία των εκλογών πάντως μόνο ως συνιστόσα μπορεί να καταγραφεί αφού όσοι είναι μεταξύ 17 και 29 ετών αποτελούν το 14,76% του εκλογικού σώματος αποτιμόμενοι σε απόλυτο νούμερο σε 1.000.000.